Πάντων, ναι. Περίμενε στη γραμμή, μην μου πεις, γιατί έχουμε μεταγραφή στον Άρη. Περίμενε λοιπόν, okay. Βάλε μια άνω τελεία. Περιμένω, περιμένω. Αλέξης Σαββόπουλος. Έλα Μιχάλη, καλημέρα. Καλώς τον Ακιασάργησε. Ναι. Να κάνει ποδαρικό και ο Άρης. Πώς τα έλεγε και ένας μορφωμένος φίλος μου, it was about time. Για πες λοιπόν τι έχουμε. Λοιπόν, είναι ένας παίκτης τον οποίο τον ήθελε ο Άρης από πέρσι, το περασμένο καλοκαίρι είχε προσπαθήσει, έχει πήξει για τις ελληνικές ομάδες και στο παρελθόν. Μιλάμε για τον Βανό, με καταγωγή από την Ουγκάντα αριστερό εξτρέμ, ποιον εσείς το διεθνής με την εθνική ομάδα της Δανίας. Wow, θα πω εγώ. Ναι. Το γνωρίζεις φαντάζομαι. Πολύ καλά. Ναι. Νομίζω από τη Θέλτα έγινε, στη τετραετία που ήταν εκεί έγινε περισσότερο γνωστός νομίζω. Mm. Ο Άρης προσπάθησε πέρσι όταν ήθελε να φύγει από τη Μίτιλαντ, δεν κατάφερε να έρθει σε συμφωνία ούτε με τους Δανούς, ούτε με τον Πέκ, τον κράτησε όμως τα κοιτάπια του τα μεταγραφικά, διατήρησε επαφή με τον ίδιο και τον εκπρόσωπό του και πέρσι κατέληξε τελικά στην Αλάνια Σπορ, στην Τουρκία εκεί ήταν φέτος, έκανε 23 συμμετοχές και 2 γκολ. Φέτος ο Άρης ήρθε σε συμφωνία με την Αλάνια Σπορ για να τον αφήσει ελεύθερο, δηλαδή ρίχτηκε με μεταγραφή χωρίς αντίτιμο, που ήρθε σε συμφωνία και δεν είχε παίξει να λύσει το συμβόλαιό του. Και τον περιμένει σήμερα μάλιστα το βράδυ στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να προλάβει να φύγει κατευθείαν για την Ολλανδία να ενσωματωθεί την αποστολή. Έχει καταγωγή από την Ουγκάντα, αλλά έχει παίξει από νωρίς στην εθνική ομάδα της Δανίας, στις μικρές εθνικές και στη μεγάλη φυσικά. Εννοείται, στη Μίτιλαντ έκανε το ξεπέταγμά του, εκεί αγωνίστηκε από το 2013 έως το 2016, ενώ από το 2020 και μετά ήταν στην Θέλτα, στην Ισπανία, εκεί έκανε το μεγάλο βήμα στην καριέρα του, για μια ολόκληρη τετραετία, έδωσε 6 εκατομμύρια ευρώ η Θέλτα για να τον αποκτήσει, εκεί έπαιξε 135 μάτς, είχε 18 γκολ, 14 ασίστ και ειδικά τα δύο πρώτα χρόνια ήταν πάρα πολύ καλή η παρουσία του. Και είχε γεμάτες χρονιές. Έχει αυτά τα χαρακτηριστικά ενός εξτρέμου, είναι γρήγορος, ταχυδυναμικός, καλός στο ένας εναντίον ενός, εκτελεί και με τα δύο πόδια, είναι και σε πάρα πολύ καλή ηλικία. Και είναι μια νομίζω καλή επιλογή, μια καλή πρώτη κίνηση για τον Άρη σε μια θέση εκεί στα αριστερά της επίθεσης που πονούσε πάρα πολύ από την περασμένη σεζόν. Μάλιστα. Ωραία.